από καρδιωτικές εικόνες στο παραλιακό μέτωπο του Καράβολα στο Ηράκλειο. Τμήμα του πέτρινου τυχείου κατέρευσε από τη μανία της φύσης, με τις εικόνες να είναι χαρακτηριστικές. Ο έντονος κυματισμός προκάλεσε ζημιές στο έργο ανάπλασης, με τα παγκάκια να βουλιάζουν στο νερό, ενώ λίγα μέτρα παρακάτω, στο ύψος του συντριβάνιου, οι εικόνες θυμίζουν Βενετία. Ο επίμαχος χώρος και σε μια μεγάλη ακτίνα έχει σκεπαστεί με νερό και εγκυμονεί κινδύνους για δημότες και επισκέπτες. Η παράκτια ζώνη στην Κρήτη είναι πάρα πολύ ζορισμένη, είναι πολύ επιφορτισμένη. Έχουν γίνει πάρα πολλές παρεμβάσεις, πάρα πολλές προσχώσεις. Έχουμε μεταβάλει απίστευτα την γραμμή Αιγιαλού, παραλίας, χερσαίων ζωνών κτλ. Και αυτή η πίεση σίγουρα δημιουργεί θέματα. Εδώ έχουμε πολύ ισχυρούς βοριάδες. Λόγω της φοδρής κακοκαιρίας επιδεινώνται η κατάσταση σε παλιά κτίρια εντός οτυχών, τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα ετοιμορροπίας. Εμείς σαν σύλλογος, σαν περιβαλλοντικός σύλλογος, σχεδόν από την αρχή της θητείας μας, πάνω από 2 χρόνια τώρα, κάναμε μια καταγραφή των επικινδύνων ή αυτό που θεωρούμε ότι πρέπει να τα δει, θα δουν οι αρμόδιοι, ώστε να γίνει η αυτοψία και ο έλεγχος της ετοιμορροπίας. Έχουμε καταγράψει γύρω στα 35 κτίρια. Τις τελευταίες ώρες η πυροσβεστική υπηρεσία κλήθηκε σε 2 περιστατικά στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στα σαθρά κτίρια, προχωρώντας σε παρεμβάσεις σε μπαλκόνια και όχι μόνο, ενώ σε μια περίπτωση παρενέβη ο διοκτήτης του παλιού κτίσματος. Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, εντείνεται η ανησυχία των αρμόδιων φορέων αλλά και των πολιτών. Καλά είναι παιδιά αυτοί που τα έχουν να τα συντηρήσουν. Αλλιώς να καταδαφιστούν. Πάντα ελέγχω ότι την έχω πατήσει. Έπεσε ένα σοβαρό ολόκληρο εδώ παρακάτω από ένα μπαλκονάκι μπροστά μου. Κάποιοι πέφτουν και πρέπει να ασχοληθούν με αυτά. Εμείς τι να κάνουμε. Κοιτάζουν άλλα, έτσι. Φωτάκια και τέτοια και τέτοια και τέτοια. Συγγνώμη που το λέω κύριε Δήμαρχε και σας ψηφίσαμε κιόλα. Δεν κοιτάνε οι αρμόδιοι τα σοβαρά ζητήματα, αυτό λέτε. Βεβαίως και κοιτάνε άλλα. Άμα βλέπω ένα κτίριο το οποίο είναι αυτό, δεν το παρκάρω το αμάξι. Γιατί έχουμε ζήσει περιστατικά τα οποία πάθανε ζημιά στα αυτοκίνητα. Είναι θλιβερή αυτή η κατάσταση, αποκαρδιωτική και δείχνει τον ξεπεσμό του ελληνικού κράτους. Πριν 6 μήνες, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης παρέδωσε στο Δήμο Ηρακλείου φάκελο για τα 800 περίπου κτίσματα τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα ετοιμορροπίας σε δημόσιο χώρο στον ιστό της παλιάς πόλης. Το παρέδωσε, από εκεί και πέρα δεν. Άρα είναι θέμα του Δήμου και της κείμενης νομοθεσίας. Τα δεδομένα αυτά, όταν δεν επικαιροποιούνται σε μια πολύ συχνή βάση, τότε πάβουν να έχουν και κάποια αξία. Η καταγραφή έγινε με καθυστέρηση 2,5 χρόνων από την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και Τεχνικού Επιμελητηρίου το 2015. Η Πολοδομία Ηρακλείου προχωρεί στην αξιολόγηση της επικινδυνότητας των επίμαχων κτιρίων, δηλώνει ο Γιώργος Καραντίνος. Μέσα από αυτά λοιπόν γίνεται ένα φιλτράρισμα αυτή τη στιγμή. Έχει δυσκολίες, γιατί θα με ρωτήσετε γιατί δεν έγινε. Διότι υπάρχουν δυσκολίες στην αναγνώριση των ιδιοκτητών. Ζητήσαμε από το χρηματολόγιο με βάση τις διευθύνσεις που είχαμε από το ΤΕΤΑΚ, επικαλέστηκαν προσωπικά δεδομένα και ψάχνουμε διαδικασία αυτή τη στιγμή εντοπισμού και ειδοποίησης των ιδιοκτητών. Στα ετοιμόρροπα όπου χρειάζεται κατεδάφιση θα προχωρήσουμε. Το καινούργιο χρόνο έχουμε στον αέρα καινούργια εργολαβία με αυξημένα ποσά. Σε σχέση με τα δημόσια κτίρια, τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα ετοιμορροπίας, η Ειρήνη Βρέτζου δηλώνει ότι δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση. Θα πρέπει να ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα, να δοθούν κάποια κίνητρα. Λοιπόν, σίγουρα πρέπει να. Δεν έχουν γίνει παρέμβαση σε δημόσια κτίρια, τουλάχιστον αυτά που είναι τα μεγάλα και που έχουμε στο κέντρο του Ηρακλείου δεν έχουν γίνει.